Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα κάνουμε αυτό το βίντεο σήμερα. Είναι θεωρητικό. Θα σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο κείμενο που μου στείλε μια φίλη, την οποία γνωρίζω καλά. Και αυτή με γνωρίζει. Είναι παλιά μου θεραπευόμενη. Λοιπόν, θα σας το διαβάσω. Είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο. Είναι ένα μήνυμα πραγματικό, ρεαλιστικό. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμο στην προσπάθεια που κάνουμε για εξέλιξη του εαυτού μας, για αναβάθμιση της ζωής μας, για ψυχική και συναισθηματική αναβάθμιση και για ουσιαστική καλυτέρευση της ζωής μας και γιατί όχι πνευματική εξέλιξη. Μην λέτε ο άνθρωπος δεν αλλάζει, λέει φίλοι. Αγαπημένοι μου, αγαπημένοι. Ξέρω πως έχω να σου γράψω καιρό και να σου μιλήσω περισσότερο. Αυτή η φίλη έχει πάρει ένα sabbatical. Τα λένε sabbatical στα αγγλικά, εννοούν όταν κάποιος καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο παίρνει μια χρονιά, μια ακαδημαϊκή χρονιά άδεια που δεν διδάσκει και μελετά και εξελίσσεται. Λοιπόν, έχει καιρό να μιλήσουμε. Όλον αυτόν τον καιρό όμως προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πού είμαι, τι κάνω, τι πρέπει να κάνω και τι θέλω να κάνω. Πρόκειται για μια γυναίκα νεαρή, είναι γύρω στα 40, είναι μια γυναίκα η οποία κλασική ελληνική ιστορία, παντρεύτηκε μικρή για να ξεφύγει από μια οικογένεια δύσκολη. Με όλα τα στοιχεία η οικογένεια εκείνη, τα κακοποιητικά τα οποία συζητάμε εδώ στο κανάλι, μια κοπέλα η οποία φαίνεται να αναπτύσσει στοιχεία συνεξάρτησης της σχέσης της, είναι η μητέρα. Είναι μια μητέρα η οποία εργάζεται σκληρά για να είναι όσο το δυνατόν πιο ευσυνείδητη μητέρα και καλή επαγγελματία στη δουλειά της. Έχει ζητήματα με τον σύζυγο, ο οποίος σύζυγος είναι ένα από τα παιδιά της οικογένειας, έτσι θα το πω πολύ απλά. Και είχε έρθει κοντά μου τότε, όταν είχε έρθει που είχα ακόμη το γραφείο, με το αίτημα ότι μήπως είμαι παλιοχαρακτήρας. Μήπως είμαι ναρκισσός. Επειδή κάποιες στιγμές φτάνει η ιστορία της και αρχίζει και φωνάζει. Φωνάζει, ξεσπάει, θυμώνει, ενεργοποιείται δηλαδή η συναισθηματική αναδρομή λόγω του συσθέτης διαταρχής μετατραυματικού στρες και τότε έρχεται ο περίγυρος να της πει «Μα είσαι τρελή, μα έχεις πρόβλημα, μα εσύ φωνάζεις, μα είσαι γκρινιάρα, μα είσαι ιδιότροπη, μα είσαι το ένα, μα είσαι το άλλο». Και μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο δουλεύει πολύ σκληρά σε όλα τα επίπεδα και τελειώνει τη μέρα της νιώθοντας ότι είναι ανεπαρκής, ότι είναι εγωίστρια, αν είναι ποτέ δυνατόν, και ότι δεν είναι καλή σε αυτά που κάνει. Λοιπόν, και είπαμε, παίρνει ένα sabbatical. Προσπαθεί όλο αυτό τον καιρό να συνειδητοποιήσει πού είναι, τι κάνει, τι πρέπει να κάνει και τι θέλει να κάνει. Συχνά πυκνά φαντάζομαι πώς σου μιλάω, λέει, και ακούω τη φωνή σου, μαντεύω τις απαντήσεις σου και ακόμη χειρότερα, κατανοώ πια όλα όσα μου έχεις πει και ίσως το παρελθόν φάνταζαν υπερβολικά. Βλέπω ξανά πολλά από τα βίντεο που ανεβάζεις στο κανάλι στο YouTube, ενώ είχα σταματήσει για λίγο. Είχα λίγο κουραστεί με μας, το κοινό σου. Αλήθεια, εσύ πώς μας αντέχεις? Σας αντέχω γιατί είμαι ένα από τα ίδια. Κουβαλάς μεγάλο βάρος γνωρίζοντας τις ιστορίες μας, τις επιλογές μας και τις συνέπειες των επιλογών μας. Τώρα που γράφω, έκανα τον εξής παραλληλισμό. Είσαι σαν αυτόν τον υπερήρωα στις ταινίες που μπορεί και βλέπει το μέλλον. Όχι, βρέπει, μην βγάζετε κυμπέντιου. Είσαι σαν αυτόν τον υπερήρωα στις ταινίες που μπορεί και βλέπει το μέλλον, που είναι ταυτόχρονα και καλόψυχος και τρέχει να σώσει ό,τι μπορεί από τη συμφορά που έρχεται. Δεν είμαι υπερήρωας. Μια φορά ένας θεραπευόμενος μου είχε έρθει και μου πρότεινε να μου δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, γιατί μου λέει: «Έχεις μαντέψει το μέλλον, είσαι medium, θέλω να σε εργοδοτήσω». Του λέω: «Παιδί μου, είμαι ψυχολόγος. Θα με πληρώσεις το αντίτιμο της συνεδρίας. Δεν προβλέπω κανένα μέλλον. Απλώς έχοντας γνώσεις γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις και γύρω από τις δυναμικές των ανθρωπίνων σχέσεων. Και όταν εσύ μου λες κάποια πράγματα και τα συνδυάζουμε και τα συζητάμε, τότε μπορώ να καταλάβω
ότι ένα και ένα κάνουν δύο, ότι δύο και τρία κάνουν πέντε και ούτω καθεξής. Δεν είμαι medium. Και νομίζω πως όλοι μας μπορούμε, εάν ψυχοεκπαιδευτούμε, θυμηθείτε το χθεσινό βίντεο, εάν ψυχοεκπαιδευτούμε, να μπορούμε να βλέπουμε πιο μακριά και να βλέπουμε πού μπορεί να μας οδηγήσουν οι αποφάσεις μας, πού μπορεί να μας οδηγήσει η τόλμη μας, πού μπορεί να μας οδηγήσει η δειλία μας και ούτω καθεξής. Αφορμή για να γράψω στάθηκε εκτός από την ανάγκη μου για ψυχοθεραπεία φυσικά, σου έχω συστήσει μια άλλη συνάδελφο, ξέρεις, μια χιλιοϊπωμένη φράση σου σε ένα βίντεο που έβλεπα σήμερα. Πώς ζείτε τη ζωή σας έτσι? Είναι κλισέ αυτή η φράση από μένα όταν λέγει κλισέ. Και δεν είναι κλισέ, είναι μια πολύ συνηθισμένη φράση, την οποία την έχω αναφωνήσει σε κάποια βίντεο και την έχω αναφωνήσει και σε πολλές θεραπευτικές συνεδρίες του παρελθόν. Πώς ζείτε τη ζωή σας έτσι, τόσο συμβιβασμένα, τόσο συμβιβαστικά, αρκούμενοι, αρκούμενες σε τόσα ολίγα και δίνοντας τόσα πολλά. Από εκείνη τη στιγμή ήθελα να πω σε όλους το κανάλι σου αυτό που εγώ πια κατάλαβα, και δικό σου κανάλι είναι, φιλενάδα, στο κανάλι μας να λες και να μην φεύγεις από το κανάλι γιατί σε έχει κουράσει ο κόσμος. Ο εαυτός σου σε κουράζει. Μείνε στο κανάλι εκεί να είσαι σε επαφή με τον εαυτό σου, να είσαι σε επαφή με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σου και να έχεις ευκαιρία να ψυχοεκπαιδεύεσαι. Από εκείνη τη στιγμή ήθελα να πω σε όλους το κανάλι, μας θα πω εγώ, στο κανάλι μας, αυτό που εγώ πια κατάλαβα, μήπως και αγγίξει κάποια χορδή κάποιου άλλου ανθρώπου και ξυπνήσει. Τι κατάλαβα? Ότι, ακούστε, είναι σοφή η κοπέλα αυτή, όταν χρησιμοποιούμε τη φράση «ο άνθρωπος δεν αλλάζει», πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι αφορά μόνο τους άλλους και να δούμε ότι αφορά και εμάς τους ιδίους. Και εμείς δεν αλλάζουμε. Όσο δεν κάνουμε κάτι δραστικό, όσο δεν παιδεύουμε το μέσα μας, δεν αλλάζουμε. Άρα να μην επαναπαυόμαστε λέγοντας «οι άλλοι δεν αλλάζουν», άρα δεν μπορώ και εγώ να κάνω τίποτα γιατί οι άλλοι δεν αλλάζουν. Και εσύ δεν αλλάζεις. Όσο δεν κάνουμε κάτι δραστικό, όσο δεν παιδεύουμε το μέσα μας, δεν αλλάζουμε. Όσο δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία, όσο δεν ψυχοεκπαιδευόμαστε και όσο δεν αγωνιζόμαστε πνευματικά, ούτως ώστε να πάρουμε δυνάμεις για να κάνουμε κάτι δραστικό, δεν αλλάζουμε. Και έτσι θα είμαστε πάντα μπλεγμένοι σε διάφορες ιστορίες. Ιστορίες ερωτικές, ψυχοπαθολογικές, αρρωστημένες, αιμονικές κτλ. Εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση και να μιλήσω για το limerence, τον ερωτικό μυρικασμό και το αιμονικό ερωτοχτύπημα χωρίς ανταπόκριση που εδράζεται στη φαντασία, που έχουμε κάνει ένα βίντεο πρόσφατα. Ότι το limerence είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που χρησιμοποιεί πολλές φορές το μυαλό των ανθρώπων, οι οποίοι είναι κολλημένοι σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Είναι κολλημένοι σε παγιωμένες ψυχοπαθολογικές συνθήκες. Είναι δυστυχισμένοι. Και έτσι βρίσκουν μια διαφυγή, μια φαντασιακή διαφυγή, μια ψεύτικη διαφυγή, στα συναισθήματα ενός έρωτα που δεν υπάρχει. Ασχολούμενοι συνεχώς, με είδε, τον είδα, μου είπε, της είπα κλπ. Για το limerence έχουμε κάνει σχετικό βίντεο. Το limerence είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας για να παραμένουμε κολλημένοι και να μην αλλάζουμε. Γιατί ασχολούμαστε και βάζουμε τις δυνάμεις μας και νομίζουμε ότι παίρνουμε ενέργεια από κάτι ψεύτικο και κάτι φαντασιακό. Και όσα βίντεο και αν δούμε, λέει φίλοι, όσα γράμματα και αν στείλουμε, πραγματική αλλαγή δεν θα υπάρξει. Στην καλύτερη περίπτωση, μια παράταση θα πάρουμε. Τι ωραίο αυτό! Στην καλύτερη περίπτωση, μια παράταση θα κάνουμε όταν ασχολούμαστε με limerence ή όταν αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε ευθέως τα ζητήματά μας. Θα αναρωτηθείς από πού προέκυψε όλη αυτή η σοφία με τα μεσονύχτια. 2 το πρωί λήφθηκε το email αυτό. Λοιπόν, το σκέφτομαι καιρό. Τις ιστορίες τις δικές μου τις ξέρεις, τις ξέρω. Τις ξέρω και τις διαφυλάττω. Όπως τις ιστορίες όλων των ανθρώπων διαφυλάττω. Αποτραβήχτηκα λίγο και είδα ότι εγώ έκανα σε όλες μου τις ας πούμε επαφές και σχέσεις τα ίδια. Σε όλους έδωσα πάρα πολλά. Θέλεις περισσότερο χρόνο όπως πήρα? Περισσότερη ενέργεια? Περισσότερο νιάξιμο? Περισσότερα δώρα?
περισσότερη ασφάλεια. Ξόδεψα περισσότερα χρήματα. Πήρα περισσότερα ρίσκα. Θέλεις όλα τα παραπάνω. Σε όλα η απάντηση ήταν ναι. Σε όλους. Κλασικό συνεξαρτώμενο πρόσωπο. Κλασική προσωπικότητα με στυλ συνεξαρτητικό. Σε όλους δίνει περισσότερο νιάξιμο, περισσότερα δώρα, περισσότερη ασφάλεια. Μιλάμε τώρα για σχέσεις μεταξύ ενηλίκων. Δεν μιλάμε για σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιού. Περισσότερα χρήματα, περισσότερα ρίσκα, όλα μαζί. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε συνεξαρτώμενοι θεωρούμε ότι δεν μας αξίζει αγάπη. Δεν μας αξίζει αυτό το pampering που έχουμε πει, αυτή η φροντίδα του εαυτού μας, να την πάρουμε από εμάς ή να μας τη δώσει κάποιος άλλος άνθρωπος και πρέπει συνεχώς να δίνουμε πολλά για να πάρουμε λίγα ψυχουλάκια. Και νομίζουμε κιόλας ότι με τα ψίχουλα κάνουμε δουλειά. Από ό,τι είχα έδωσα πολύ και πάντα έπαιρνα λίγο. Ταυτιστείτε ελεύθερα. Ταυτιστείτε, ταυτιστείτε. Και έτσι θα συνεχίσει η ζωή μου εάν εγώ δεν το αλλάξω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο περήφανη είμαι για σένα και πόσο σ' αγαπώ ακόμη περισσότερο διαβάζοντας αυτά που γράφεις. Δεν μπορώ λοιπόν να παραπονιέμαι, δεν μπορώ να ζω με το παράπονο, γιατί δεν το ένα, δεν το άλλο και να βουλιάζω. Μπράβο! Έχεις πιάσει επιτέλους το νόημα! Yes! Σε σένα η ψυχοθεραπεία δουλεύει και αναδρομικά όπως και σε πολλούς άλλους φαντάζομαι. Τελείωσε η ψυχοθεραπεία, έχει τόσο καιρό και εσύ κάθεσαι και τα αναμασάζ όλα αυτά τα οποία λεγόντουσαν και γινόντουσαν στη ψυχοθεραπεία και επιτέλους τα μπεδεώνεις. Είμαι πολύ περήφανη για σένα και είμαι πολύ περήφανη για όλους σας, όλους σας, όλους σας και πρώην θεραπευόμενους και νυν ψυχοεκπαιδευόμενους εδώ στο κανάλι για την τρομερή δουλειά που κάνετε για τον εαυτό σας, για τον πνευματικό αγώνα που κάνετε και για τον κόπο τον πνευματικό που καταβάλλετε και σας υπόσχομαι πως θα ανταμυθείτε και ήδη ανταμείβεστε ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Πρέπει εγώ να βγάλω το κεφάλι μου από την άμμο και να διεκδικήσω ό,τι μου αξίζει, διότι κανείς δεν θα το κάνει για μένα. Μπράβο, 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 σύμφωνο! Πρέπει και εγώ να πάρω να γεμίσει και η δική μου ψυχή. Μπράβο, έπιασες το νόημα, επιτέλους, ας πιάσουμε το νόημα. Θα πούν όλοι στη θεωρία είναι εύκολο, μας τα έχουν πει πολλοί και θα συμφωνήσω. Ποιος είπε πως μου είναι εύκολο να αλλάξω? Αλλά το να ξέρω τι μου συμβαίνει είναι ο μισός δρόμος. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί όταν δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει, βάζουμε την ενέργεια μας στο limerence, βάζουμε την ενέργεια μας στην αυτολύπηση, βάζουμε την ενέργεια μας στο αυτοσαμποτάζ και δεν πάμε πουθενά. Ενώ άμα ξέρουμε τι μας συμβαίνει, δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να παρεκτρεπόμαστε. Δηλαδή να ασχολούμαστε εκεί. Όταν ξέρουμε και συνειδητοποιήσουμε τι μας συμβαίνει. Το θυμάμαι και εγώ αυτό μετά από την τελευταία σχέση συνεξάρτησης. Σας είπα, ήταν όλες μου σχέσεις ένα συνεξαρτητικό μπουκέτο. Μετά από την τελευταία σχέση συνεξάρτησης που έληξε και έτσι πολύ άδοξα, κάθισα και είπα, τώρα θα ασχοληθείς με σένα. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Εσύ συνεξαρτάσαι. Εσύ αρκείσαι με τα ολίγα. Εσύ ζητιανεύεις ψίχουλα εκεί που δικαιούσε καρβέλια. Εσύ φταίς, κυρά μου. Δεν σου φταίει ούτε ο Άκης, ούτε ο Μάκης. Δεν είχα ποτέ με κανένα Άκη και με κανένα Μάκη. Καταλάβετε τι εννοώ. Ούτε ο Τάδε, ούτε ο Ξετάδε. Εσύ φταίς. Εσύ από την αρχή δεν οριοθέτησες. Εσύ από την αρχή δεν πίστευες ότι τους αξίζει πραγματική αγάπη. Εσύ είχες μέσα σου τον εσωτερικό κριτή που ήταν η ηχογράφηση και το λογισμικό που σε εγκαταστάθηκε από τους υπέροχους γονείς σου για το ότι είσαι αναξιαγάπητη, αναξιαγάμητη και όλα τα σχετικά. Και να τα τώρα εκεί, εσύ έκανες αυτές τις επιλογές. Οπότε δεν θα καθίσω να ασχοληθώ τι μου είπε και τι δεν μου είπε ο πρώην. Ή τι μου έκανε, τι δεν μου έκανε ο πρώην, οποιοδήποτε πρώην. Θα καθίσω να ασχοληθώ με μένα, να φτιάξω τα δικά μου σκάτα. Τώρα, λοιπόν, λέει φίλοι, αλλά το να ξέρω τι μου συμβαίνει είναι ο μισός δρόμος. Τώρα, εάν θα τερματίσω ή θα αλλάξω πορεία ή θα δούμε. Θα δούμε, κόρη, και εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Και εγώ πιστεύω τα καλύτερα και για σένα και για μένα και για όλους μας. Και για όλες μας και για όλους μας. Μπορούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Να λέμε ο άνθρωπος άμα θέλει αλλάζει. Ο άνθρωπος άμα γνωρίζει αλλάζει. Ο άνθρωπος άμα κοπιάζει, αλλάζει. Ο άνθρωπος άμα ψυχοεκπαιδεύεται, αλλάζει. Ο άνθρωπος άμα ψυχοθεραπεύεται, αλλάζει. Ο άνθρωπος άμα το θέλει πάρα πολύ και δουλέψει σκληρά γι' αυτό, αλλάζει.
και μπορεί να ζήσει μια πραγματική ζωή, μια αληθινή ζωή, μια γεμάτη ζωή, μια ζωή που να είναι δικιά του, να μην είναι δανεικιά. Και ναι, δικαιούμαστε να πάρουμε και αγάπη και στοργή και απ' όλα. Και μας το εύχομαι. Σας αγαπώ πάρα πολύ.